Ήχος τέλος η αντιπαράθεση ΠΟΕΤ και Υπουργού Παιδείας. Ο πρόεδρος της οργάνωσης των δασκάλων Φίλιος Φυλακτού σε ανάρτησή του στο Facebook εξαπολύει νέα πειρά κατά του Κώστα Χαμπιαούρη. Κάθε μέρα που περνά όλο και γιγαντώνεται μέσα μου το γιατί. Γιατί ο κύριος Χαμπιαούρης συμπεριφέρθηκε ροσοάτσαλα στην πρώτη κρίση που βρέθηκε. Γιατί ο κύριος Χαμπιαούρης αποφάσισε από το ίδιο βράδυ του τραγικού περιστατικού, όπου κανένας δεν μίλησε για ευθύνες του σχολείου, να τα βάλει με τον εκπαιδευτικό κόσμο. Εσύ, δάσκαλε νηπιαγωγέ, πρόσεχε, ο Θεός να σε φυλάει. Ο πρόσφατος θάνατος του 10χρονου μαθητή για κατ' επέκταση τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα σχολεία απασχόλησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. Τα μέλη της εξήραν την ανάγκη επαναξιολόγησης της πολιτικής στα σχολεία. Το κάθε σχολείο θα πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο στη βάση ανάλυσης των κινδύνων εντός τόσο του σχολικού χώρου, αλλά να καλύπτει και όλα τα σχολικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και των εκδρομών. Την ίδια ώρα προβληματίζουν οι αριθμοί των καθηγητών που εκφοβίζονται από τους μαθητές. Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, ένας στους 4 καθηγητές είναι θύμα. Είναι κίνδυνος και απεικονίζει και την ποιότητα της εκπαίδευσής μας. Δεν μπορούν ανθρώποι οι οποίοι βρίσκονται εν ώρα εργασίας ή και στη ζωή τους να δέχονται είτε απειλές. Εκπαιδευτικές οργανώσεις και γονείς κάλεσαν τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να εργαστούν εντατικά το καλοκαίρι ώστε να είναι έτοιμα τα σχολεία με τη νέα χρονιά.